Έχετε ένα πριτανί πεισματάρι και το πείσμα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ακαδημαϊκό χαρακτηριστικό. Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κώστα Καβρόγλου. Το πρώην ΤΕΙ Κρήτης με την ακαδημαϊκή και ερευνητική του παρουσία έχει κερδίσει μόνο του αυτό το τίτλο και προφανώς αυτό το περιεχόμενο. Η Κρήτη έχει τώρα 3 πανεπιστήμια. Το κλίμα στο νέο πανεπιστήμιο ήταν γιορτινό, καθώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημέρα γνωριμίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φοιτητές και την κοινωνία της Κρήτης. Το νέο πανεπιστήμιο δεν αποτελεί μονάχα μια απλή αναβάθμιση του ΤΕΙ Κρήτης, αλλά έρχεται να ανταποκριθεί σε σύγχρονες ανάγκες και για την Κρήτη και για την υπόλοιπη χώρα. Πρόκειται για μια εκδήλωση που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, με τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Νίκο Κατσαράκη, να συγχαίρει όλους όσους εργάστηκαν κάτω από αντίξωες συνθήκες στην επίτευξη του μεγάλου αυτού στόχου που δημιουργεί νέες ευκαιρίες και νέες συνεργασίες. Είμαστε πραγματικά πολύ συγκινημένοι που οι προσπάθειες δεκαετιών, θα έλεγα, διαχρονικά, της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης, των διοικήσεων, των φοιτητών, των αποφύτων, θα έλεγα ότι δικαιώνονται. Η εξαιρετική πορεία του ΤΕΙ Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια αναγνωρίζεται και το Ίδρυμά μας εξελίσσεται σε Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Με φόντο τις ανησυχίες των αποφύτων του ΤΕΙ, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι σε 15 μέρες θα ανακοινωθεί σχέδιο για την ισοτίμηση των πτυχίων. Επεξεργαζόμαστε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα οδηγήσει στην ισοτίμηση των πτυχίων ΤΑΦΕ που λέμε με τα πτυχία ΠΕ. Σημαντικές είναι και οι εξελίξεις γύρω από την οικοδόμηση φοιτητικών εστιών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Σε μια διυπουργική συνάντηση που έγινε, υπήρξε ομόφωνη απόφαση να οικοδομηθούν στην Κρήτη εστίες φοιτητικές 3.000 κλινών, 2.000 στο Ρέθυμνο και 1.000 στο Ηράκλειο.